του Στέφανα του Στεφάνου. Παρακαλώ. Άλλωστε, ό,τι είχαμε να το πούμε, το είπαμε στην προεκλογική περίοδο και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τις ευρωεκλογές. Τώρα είναι η ώρα των πολιτών. Αυτοί καλούνται να στείλουν τα δικά τους μηνύματα για την Κύπρο και την Ευρώπη. Αυτοί καλούνται να στείλουν μηνύματα για το τι θα διεκδικήσουν για την Κύπρο και την Ευρώπη. Δύναμη των πολιτών είναι η ψήφος τους. Καλούμε τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη με λογισμό και συνείδηση. Καλούμε τους πολίτες να συμμετέχουν έτσι ώστε να μην αφήσουν άλλους να αποφασίζουν για αυτούς. Να ευχηθώ καλή ψήφο σε όλους, καλή δουλειά σε αυτούς που είναι στα εκλογικά κέντρα. Θα είναι μακρά η μέρα. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Κύριε Στεφάνο, πώς σας φάνηκε η διαδικασία σήμερα, καθώς είναι μια καινούργια διαδικασία για όλους με τις διπλές εκλογές? Ναι, είναι γεγονός. Βέβαια, αυτό θα το αξιολογήσουμε στο τέλος της ημέρας, να δούμε τι προβλήματα δημιουργούνται, αν δημιουργούνται προβλήματα. Όταν είσαι ενημερωμένος, νομίζω αφιερώνεις σε λίγη ώρα και ψηφίζεις. Έχετε ψηφίσει και για το Γερόλακο? Θα πάω τώρα στο Λύκειο Λατσιών, εδώ δίπλα, για να ψηφίσω και για το Γερόλακο. Ναι. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Στεφάνου. Πάμε τώρα, σας έλεγα, έκπληξη. Ο Ισαάκ, ο Καρυπίδης, ο καλός μας συνάδελφος.